Γεια χαρά μαγκές. Μόνος μου είμαι σήμερα. Το κουμπαράκι μου δουλεύει. Και θα πάμε και από νωρίς και σε γραμμές να ακούσουμε και εσάς τη γνώμη σας για την ομάδα μας. Από τους Ολυμπιακούς μόνο έτσι. Γιατί τους άλλους να κοιτάξουν τα στραβά τους οι άλλοι. Καταρχήν να πούμε για την κλήρωση. Από ΕΛ, Αστάνα και Young Boys. Το ΑΠΟΕΛ και η Αστάνα είναι πρωταθλήτρες στις χώρες τους. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και η άλλη, η Young Boys, τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη Βασιλεία στην Ελβετία. Για μένα, μάγκες μου, είναι εύκολη κλήρωση. Εύκολη κλήρωση, αλλά καταρχήν, να πούμε ότι τέλος καλό, όλα καλά. Ξεκινάμε από εκεί. Σκοπός μας ήταν να προκριθεί η ομάδα μας και να συνεχίζει να παίζει στην Ευρώπη. Να προκριθεί εχθές, να μπούμε στους ομίλους που έγινε η κλήρωση που σας είπα. Είμαστε μαζί με από ΕΛ, Αστάνα και Young Boys και να συνεχίσουμε να παίζουμε Ευρώπη. Η κλήρωση για μένα είναι εύκολη. Θα περάσουμε και θα πάμε και στα νοκάουτ μετά. Βέβαια, για να πάμε και στα νοκάουτ και για να περάσουμε, εννοείται ότι θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Ήδη μεταγραφές φτάσαμε σήμερα, πήραμε ένα παίκτη, ένα Νορβηγό, που είναι 28 χρονών, 40 φορές διεθνής στην Εθνική Νορβηγίας. Είναι εξτρέμ, αλλά νομίζω παίζει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Ο Αμπτελαουίλη έχει πει τα καλύτερα λόγια για αυτόν και νομίζω ότι είναι ένας καλός παίκτης. Λοιπόν, είναι ο έκτος παίκτης όπως σας είπα. Έχουμε πάρει το Μαρίν, το Γερμανό, αυτόν τον παιχταρά, το Μάρτινς, τον Πορτογάλο, τα δύο μπακ, τον Φιγκέρα και τον Τελαπέγια και τον τερματοφύλακα. Είναι 6 αυτοί οι παίχτες. Πιστεύω θα γίνουν άλλοι 4 μεταγραφές, μπορεί και 5. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Βέβαια, μας πιέζει ο χρόνος. Αλλά να ξέρετε στη διοίκηση, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι και τώρα, δουλεύει. Δεν είναι ξυπνάμε 10 η ώρα και καθόμαστε μέχρι τη μία, έλα να δούμε ποιο παίκτη θα πάρουμε και μετά πάμε φεύγουμε. Η ομάδα, η διοίκηση, έχει δει ότι η ομάδα μας χρειάζεται ενίσχυση, όπως το έχουμε δει όλοι μας και χτες ακόμα πιο πολύ, και θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να πάρουμε αυτούς τους παίκτες. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Το Μάρτινς τον είδαμε και χτες. Εξαιρετικός παίκτης. Ξαφνικά μπήκε μέσα στην ομάδα με 2 προπονήσεις. 1-2, αν θυμάμαι καλά. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Το Μάρτινς, τον Μαρίν, τον Γερμανό θα τον δούμε στη συνέχεια. Να δούμε και πότε θα αποφασίσει αυτός ο υπουργός να αρχίσει το πρωτάθλημα. Το πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη, στην κλήρωση που έγινε σήμερα, είναι στις 15 του Σεπτέμβρη. Νομίζω παίζουμε τη Young Boys εκτός έδρας, στην Ελβετία. Σας είπα και στην αρχή, τέλος καλό, όλα καλά. Η ομάδα ήταν άρρωστη. Είχαμε πει και τις προάλλες με τον Άκη ότι μας δημιουργηθήκαν κάποια προβλήματα από το πουθενά. Να φύγει ο προπονητής, ο πρώτος προπονητής να φύγει, να πέσουμε στον δεύτερο προπονητή που υποτίθεται ήξερε και την ομάδα και το χώρο εκεί που θα δούλευε. Δεν ήρθε από το πουθενά, ήξερε να κάνει κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, ήταν γνωστά να κάνει κάποια πράγματα. Απέτυχε. Ήρθα τόσο καινούριος προπονητής, θα πάρουμε τις μεταγραφές. 4 με 5 μεταγραφές
μέχρι την 1η Σεπτέμβρη, τέλος του μηνός, μάλλον 31 του Αυγούστου, νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη είναι ποτέ. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε πολύ καλά, γιατί παίρνουμε μεταγραφές, όχι των 150.000 και των 100. Οι μεταγραφές είναι από το πάνω ράφι που λέμε, έτσι. Τώρα για χτες, ρε μάγκες μου, για να είμαι ειλικρινής, η καρδιά μου πήγε 2-3 φορές και έφυγε. Τέλος πάντων, κάποια χτυπήσαμε όλοι μας. Και όλα αυτά οφείλονται για μένα, γιατί κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού δεν πήρανε πρωτοβουλίες. Και προέκυψε αυτή η εικόνα για μένα. Μπήκαν αγχωμένα, φοβισμένα, τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά, τα έχω χαμένα με αυτούς τους παίκτες. Όχι όλους. Βέβαια μου έδωσε και μια ικανοποίηση η πρόκληση καταρχήν. Ο Ρέτσος είναι μεγάλος παίκτης, θα γίνει παιδί αυτός. Έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει πολύ μεγάλος παίκτης. Όπως και ο άλλος ο μικρός που μπήκε, ο Μανθάτης, και αυτός έχει στοιχεία πάρα πολύ καλά. Επίσης και ο Πορτογάλος. Αυτά ήταν τα τρία, εκτός από την πρόκληση, οι δύο παίκτες και ο Πορτογάλος τρεις που με ικανοποίησανε. Πρώτα απ' όλα όμως η πρόκληση. Τώρα, σας είπα για τις μεταγραφές, θα μου πείτε ποιοι παίκτες είναι. Παιδιά δεν τους ξέρω, αλλά το μόνο που ξέρω ότι είναι καλοί, που σας είπα και πριν από λίγο, από το πρώτο ράφι παράδειγμα, και θα είναι στα χάφ ένας παίκτης, μπορεί να είναι δύο παίκτες στην άμυνα, δύο center back, και μπορεί να είναι και δύο στην επίθεση, εκτός από αυτόν που πήραμε. Εκεί σε αυτές τις θέσεις θα πάρουμε τους παίκτες. Αν έχουμε καμιά γραμμή, να πάμε να μιλήσουμε λίγο ο μάγκες μου, γιατί για το χθεσινό παιχνίδι δεν θα ήθελα να... Θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί, δεν θα ήθελα να πω. Α, να πω όμως πριν πάμε σε μια γραμμή, στη γραμμή τώρα που έχουμε, ότι χθες στο γήπεδο είχε γύρω στις 20.000 κόσμος. Όλοι ξέρουμε ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση, ξεκίνησε στραβά, βγήκαμε έξω από το Champions League, φύγανε κάποιοι, ένας προπονητής, έφυγε και ο άλλος, ξεκίνησε με κάποια προβλήματα. Να πούμε ότι φταίει πρώτα η διοίκηση. Ναι, φταίει πρώτα η διοίκηση. Δεν πήγανε καλά κάποια πράγματα και εγώ θα αρχίσω από εκεί παράδειγμα. Έτσι, ωραία. Φταίνουν όμως και κάποιοι παίκτες με την αδιαφορία τους. Αλλά τώρα πάμε σε εμάς που σας είπα, είχαμε γύρω στις 20.000. Δεν γίνεται ρε παιδιά να φωνάζουμε Ολυμπιακός, να ξέρουμε ότι έχει προβλήματα η ομάδα μας, να θέλουμε να προκριθούμε. Και ξαφνικά 30-40 άτομα, 50, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Λες και εμείς δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε, εσείς όλοι, δεν ξέρετε ότι η ομάδα έχει προβλήματα. Και ο σκοπός μας ήταν να τη βοηθήσουμε όπως τη βοηθήσαμε ο πιο πολύ κόσμος, πάρα από όλους ο κόσμος μπορώ να πω, σχεδόν, να περάσει η ομάδα στους ομίλους. Αυτό δεν θέλαμε. Και έχουμε μια διοίκηση, έχουμε ένα πρόεδρο, το Μαρινάκι, που δεν είναι σαν τους άλλους, να πούμε να ρε παιδί μου, να δεν πάμε καλά, να γιουχάρουμε σιγά τον πρόεδρο που έχουμε, δεν θα κάνουμε τα γραφές, που και αυτό τέλος πάντων. Αυτά τα κάνουν οι άλλοι. Δεν έχουν πρόεδρο σαν το Μαρινάκι, δεν βάζει λεφτά, δεν βάζουν λεφτά, μόνο να πετάνε λάσπη ξέρουν και να κάνουν τα γήπεδα ζούγκλα και να μπαίνουν μέσα. Μόνο αυτό ξέρουν οι άλλες ομάδες. Και αυτές οι τρεις ομάδες, παράδειγμα, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και οι πρόεδροι τους, μόνο αυτό ξέρουν. Εμείς τώρα έχουμε τα προβλήματά μας. Έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο Μαρινάκης, έβαλε 20 εκατομμύρια. Θα πάρει παίχτες. Έδι, έχει πάρει 6, πριν από λίγο πήρε έναν. Υπεγράψει και ένας άλλος, παίξε ο Νορβηγός.
θα έρθουν κι άλλοι 4 με 5. Τουλάχιστον 4 με 5 παίχτες. Όχι αυτούς τους παίχτες που παίρνουν πάνω με 20 και πάω. Και καθόμαστε τώρα και λέμε, αλλιώς ενεργόμαστε στον Ολυμπιακό. Αφού το ξέρουμε, το πρόβλημα το είδαμε εδώ και ένα μήνα, 1,5. Ναι, θα πάμε στη γραμμή, φίλε, ένα λεπτό. Ο σκοπός μας είναι να τη βοηθάμε την ομάδα, ρε μάγκες. Εμείς οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι η ασπίδα της ομάδος μας. Να, στα δύσκολα να την προστατεύουμε και στο χθεσινό παράδειγμα να την βοηθήσουμε να πέρασει. Όπως και το κάναμε και πέρασε. Και γι' αυτό είπα τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα πάμε σε λεπτομέρειες, δηλαδή τι θέλετε τώρα να... Κάποιοι, τι θέλουν δηλαδή τώρα να κάνουμε τι. Να την αποδοκιμάζουμε να μην περάσει, να μην περάσει καθόλου η ομάδα. Αυτό θέλουμε, δεν νομίζω να το θέλουμε. Μην παρασύρεστε κάποιοι. Και όταν ξέρετε ότι έχετε μια διοίκηση, όταν ξέρουμε μάλλον, και εσείς και εγώ, όταν έχουμε μια διοίκηση που δεν θα αφήσει την ομάδα μας έτσι. Άλλωστε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τι είπε μετά το Ισραήλ που πήγαμε. Άμα δεν κερδίσετε θα σας αλλάξω όλους. Το είπε και το έκανε. 6 και 5 που θα πάρουμε 11. 6 έχουμε πάρει και 5 που θα πάρει 11. Έδειξε καμιά διαφορία ώστε να λέμε άντε ρε, αυτό που λέγατε χτες, τέλος πάντων να μην λέω άλλα λόγια, γιατί στεναχωρήθηκα χτες και με το παιχνίδι και με την εμφάνιση. Αλλά όταν έχω ένα πρόεδρο, μια διοίκηση τέλος πάντων σωστή, έκανε τα λάθη της, την πλήρωσε με αύξηση με τα λεφτά που έβαλε. Και εκείνος την πλήρωσε. Μόνο εμείς την πλήρωσαμε, μόνο εμείς στεναχωρηθήκαμε. Και άλλα και κινήσεις σου δείχνουν ότι θέλει να ξαναφτιάξει την ομάδα καλή. Πολύ καλή. Για να σαρώνουμε εδώ πέρα το πρωτάθλημα και το κύπελο και να συνεχίζουμε στην Ευρώπη. Και σας λέω, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχουμε πάρει 6 παίκτες και 5 περίπου θα πάρουμε 11. Άλλη ομάδα θα είναι ο Ολυμπιακός. Και με τον Μαρίν και με τον Μάρτης και με τους άλλους που θα έρθουν. Μπορεί να έρθει και το σεντρεφόρο. Τέλος πάντων, μην λέω τώρα ονόματα, δεν θέλω να σας μπερδεύω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι κινήσεις σαν τον άλλον, τον πρόεδρο, του Μαρινάκη, είναι αλλιώς. Και γι' αυτό. Εμένα μου άρεσε μέσα στο... ο κόσμος που βοήθησε την ομάδα μέσα σε αυτή... το παιχνίδι που έπαιξε η ομάδα μας που δεν ήταν τόσο καλό, που να τη βοηθήσουμε να περάσει. Τώρα, στο τέλος, αυτά δεν χρειάζονται. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε, πιστεύω να βγουν Ολυμπιακοί να πούμε 5 πράγματα σωστά και να μην βγουν κάποιοι και να βρίσκουν και να κάνουν. Τέλος πάντων, και αυτούς τους δεχόμαστε, τη βλακεία τους. Αλλά δεν τους δώσω πολύ σημασία σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Παύλος από Μαγούλα, Ολυμπιακάρα. Παύλος. Από Μαγούλα, Ολυμπιακάρα. Ναι. Πες. Λοιπόν, να πω... Πέμπτη κουβεντίζει για τον Ολυμπιακό μου, ναι. Τον Ολυμπιακό μας, που πιστεύω ότι είναι σημαντικές. Πρώτον, εχθές ήμουνα σε δύο φάσεις. Η μία φάση ήταν ότι ήθελα να δω τον Ολυμπιακό να βάζει 5 γκολ για να το ευχαριστηθώ. Και άλλη φάση όμως ήταν ότι άμα βάζα 5 γκολ φοβόμουν μήπως νομίζουν ότι έχουμε καμία υπερομάδα και πάμε τώρα αφές. Οπότε, όπως και γίνεται το πράγμα, ξαναπεδείξαμε στον πρόεδρο ότι η ομάδα θέλει αλλαγές. Ναι. Δηλαδή το έδειξε μία, δεν ήταν τυχαίο, το έδειξε δύο, δεν είναι τυχαίο, θέλει αλλαγές. Ναι, και άκου να σου πω κάτι. Και τα 5 γκολ να βάζαμε, πάλι οι αλλαγές έχουν προγραμματιστεί ότι θα γίνουν, φίλε. Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, εννοείται. Και ακόμα έχουμε μια 5-6 μέρες περιθώριο. Τώρα, ο καρδός μπροστά, άμα έρθει το παιδί, ο Νιλμάρκος και όποιος και να έρχονταν, εντάξει, και δεν χωράμε τους άλλους, πιστεύω ότι είναι χρονιάς. Ναι, έχει εύκολο τον κόλ, πολύ εύκολο τον κόλ. Αυτό. Και τεχνίδι, είναι ξέρω ότι βάλει και στο κεφάλι και με πόδι, με όλα τα έχει το παλικάρι. Και με όλους τους τρόπους. Ναι. Επίσης, είδα τον Ιντέγιο μπροστά,
πολύ σαν τρελαμένο, σαν σκαμμένο άνθρωπο ήθελε να βάλει γκολ με χίλιους δύο τρόπους. Δηλαδή το ζήταγε. Στον πανηγυρισμό, τον καρδιά σου καταλαβαίνει σαν άνθρωπο έχει πρόβλημα ψυχολογικό. Ναι. Το έβαλε, ηρέμησε, εντάξει, κομπλέ. Τώρα, εντάξει, κάναμε κάποιες μεταγραφές με έφυγε Μαζουάκου, ήρθε ο Ντελαμπέγια. Ναι. Εντάξει, το παλικάρι Ντελαμπέγια φαίνεται ότι είναι πιο πολύ αμυντικός παρά επιθετικογενής. Όπως ο Μαζουάκου ήταν πιο πολύ επιθετικογενής παρά αμυντικός. Είναι διαφορετικοί παίκτες. Ο Μαζουάκου, φίλε, τον τελευταίο καιρό μου έδειχνε μεγάλη αδιαφορία και καλά έκανε το δικό σου. Συμφωνώ, όχι τελευταίο καιρό, μετά το Champions League. Ναι, γιατί στο πρωτάθλημα ήταν. Είχε... Μετά το Champions League ήταν πολύ ζαμαρτού. Έκανε τα παιχνίδια στο Champions League, έβαλε και τον κόσμο με την Ατλέτικο εκεί. Μετά λέει εντάξει, τώρα διαφορά. Τέλο πάντων έφυγε ο παίκτη. Και παρέα. Εμείς θέλουμε παίκτες που να παίζουν για την ομάδα μας, φίλε. Όχι να είναι αδιαφόροι. Ναι, γιατί τα συμβόλαιά τους δεν είναι και μικρά, μην νομίζω ότι είναι 100.000 και 150. Και ο Μαρινάκης κάθε χρόνο, πότε λύγει το συμβόλαιό τους, μπαπ, του τσαδίνει. Κάθε μήνα δεν ξέρω πότε είναι. Το συμβόλαιό τους. Μέχρι τη χρονιά ναι, τέλος πάντων έχουν πάρει 700, 500, 800, 1000, 1 εκατομμύριο. Μέχρι τη χρονιά τους το δίνει. Έχει σημασία αυτό που λέω. Γιατί κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού φεύγουν και είναι και απλήρωτοι. Και τα ζητάνε τα λεφτά τους από τα δικαστήρια. Τώρα κοίτα, Τάκη, τώρα δεν μας συγκρίνω με τους τελευταίους. Τώρα εγώ μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό τώρα. Ναι, όχι, θέλω να ακούνε και κάποιοι άλλοι. Η διαφορά της ομάδας μας με τις άλλες ομάδες. Αυτό το πρωτάθλημα το ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν μπορούν να μας κοντράρουν. Η επικλήρωση πιστεύω στην Ευρωλίγκα ήταν στην Ευρωλίγκα λίγο καλά. Στην Europa League ήταν πολύ βατή. Ναι. Νομίζω ότι η Young Boys είναι ομάδα που όπου και να παίξει και εδώ και εκεί είναι για γκολ, γιατί γενικά οι γερμανικές ομάδες αρουφάνε. Οπότε ο Ολυμπιακός πιστεύω, άμα στρωθεί λίγο τώρα, άμα προλάβει και χτίσει κάτι αυτός ο προπονητής που έχουμε ο Μπέντο, πιστεύω και εντός και εκτός θα κάνει δικλό και άσο. Δεν είναι τίποτα. Καμιά ομάδα δεν είναι. Μπορεί να κάνουν παντού νίκες εκτός εδώ και εντός εδώ. Καμιά ομάδα δεν είναι. Ο Ιταλός αρχίζει με καλύτερα από κάτι της. Θα είχα μπορεί για μένα. Ναι. Και αυτό που ήθελα να πεις να επισημάνω και είναι μια άλλη άποψη. Ότι νομίζω, βλέπω τη Ρεάλ, βλέπω τις Μπαρτσελόνες και καλά που είναι τεράστιες ομάδες, έτσι. Ναι, τι είπες. Του γούνε, δεν παίρνουν 10-11 παίκτες κάθε φορά, παίρνουν 3 παιχταράδες. Ή μια καλεντάρα. Εμείς γιατί κάθε χρόνο αλλάζουμε 11 παίκτες. Εσύ δηλαδή τώρα από αυτούς τους παίκτες που έχουν φύγει, έχεις στεναχωρηθεί για κανένα παίκτη που έφυγε και λες γαμώ το γιατί να φύγει αυτός ο παίκτης? Όχι, μα να φύγει κάτι όμως. Με το συντάτηχη, ξέρω ότι οι παίκτες, όχι συντάτηχη, δεν θέλω να πω για τις συγκεκριμένες, γιατί παίκτες δεν κάνει κεράμι. Αλλά ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω ότι νομίζω ότι έχει πεθάνει ο παίκτης που είναι πιο πολύ δουλεύω, αλλά μπάλα ρε φίλε δεν. Δεν. Και ο Ιντέγες δουλεύει σκληρά μπροστά, επίδεση, κόβει, στρώνει. Αλλά δεν το έχει το τιμημένο τον κόλ, δεν το έχει. Ναι, εδώ που πεθάνε, θέλουμε μπάλα, ναι, με... Άκου, Παύλο, άκου. Λέω, πιστεύω τα κόλλα ή κιόλας. Άκουσαμε και πέρα λίγο. Ο Ιντέγες δεν το έχει, λες, εσύ το γκολ του εύκολο. Εγώ θα συμφωνήσω. Είναι το εύκολο, ναι, αλλά παλεύει. Θα συμφωνήσω εν μέρη, αλλά να σου πω όμως κάτι. Ποιες μπάλες παίρνει, ρε φίλε, για να το βγάλουν τέτα τέτ για να το βάλει τον κόλ. Παίρνει πολλές μπαλιές, καλές, να το βγάζουν τον κόλ στο πιάτο που λέμε. Δεν ναι, τις, μα γι' αυτό παίρνει. Λέω, δεν μα γι' αυτό λέω ότι θέλουμε και εξτρέμ, όχι τύπου σε μπα, θέλουμε πιο μπαλαγόλους, να την ξέρουν την τρίπλα, να ξέρουν την πάσα, να είναι πιο, να τον βρίσκουν πιο εύκολα τον άνθρωπο. Αυτό είναι ο λαό. Σιμπά παλεύει. Κοιτάξτε, το παιδί δεν είναι. Είναι Βραζιλιάνο που δεν ξέρει μπάλα. Α το πω έτσι. Ολυμπιακό είναι, ξέρει. Αλλά εγώ θέλω Βραζιλιάνο που να την κολλάει την παραστατόλια. Θα μην φεύγει. Εντάξει, εδώ που τα λέμε για το Σιμπά, εγώ προσωπικά θα ήθελα ένα καλύτερο παίχτη. Αυτό. Μα δεν είναι το παιδί που δουλεύει. Δουλεύει. Αλλά είναι. Εντάξει. Για τον πάω καθώ. Καταλαβαίνω. Είναι για την ΑΕΠ. Είναι φιλότιμο και αυτά, αλλά θε ένα εξτρέμ. Ένα εξτρέμ. Καταλαβαίνω. Αυτό ο παιχταρά που έφερε από την Τέρση τον. Ποιος? Τον Γερμανό. Είναι σαν τον Σερφαντζίδη. Σαν τον. Νομίζω ότι είναι μια κλάση ανώτερο. Και μένα ο Σερφαντζίδη μ' άρεσε. Σαν τον. Σερφαντζίδη. Ποιο παίχτη.
Είναι το ίδιο καλό που το Βατζίδη. Απλά είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Ναι. Ότι την πάρει την κολλάει τα πόδια και δεν την. Δεν στρίβει. Την πάρει την κολλάει. Δεν στρίβει πάρει τα πόδια του. Είναι εκεί συνέχεια κοντά. Ωραία. Στο γήπεδο ήσουν χθες. Όχι, στο γήπεδο δεν είμαι. Γενικά δεν είμαι και πολύ φαν του γήπεδου. Γιατί είμαι. Α, δεν είσαι. Για ποιο λόγο. Πολύ μου αρέσει να έχω το replay, την ησυχία μου και αυτά. Είναι πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Α, μάλιστα. Δεν σ' αρέσει. Αλλά παρακολουθούμε εχθές π.χ. ήταν να πάω στην εμάδα του φοιτητού μου για να δούμε μια κυρία ταινία που τα κλείδωσα γιατί ήθελα να δω το γάβρο. Αυτό λοιπόν, κάτσε να πα στην εμάδα με παίζει Ολυμπιακό και να μην το δει ούτε στην τηλεόραση, ρε φίλε. Τι απάντησε τώρα. Τώρα είμαι άλλη. Έχω πάει, πηγαίνω, έχω πάω πολύ αραιά, αλλά. Τέλο πάντων, εντάξει, δεν είσαι εντάξει. Δεν πάω, δηλαδή δεν πάω 5 φορές το χρόνο. Δηλαδή δεν πα, κάτσε ρε φίλε τώρα, σε κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν πα. Σε κανένα, αυτό. Άμα μου ρωτήσετε, γιατί ξέρει, είμαι εκεί πέρα μέλο το σύνδεσμο τη Ελευσίνα, αλλά δεν βρίσκω πάντα γιατί δεν πάω και κάθε φορά, δεν είναι από το νούμερο ένα. Μάλιστα. Έγινε ρε Παύλο. Εφέτος οι μεταγραφές που θα κάνουμε, θυμίσουμε μέχρι να τελειώσει ο μήνας, εφέτος, τον Αύγουστο, οι 4 με 5 μεταγραφές που θα κάνουμε μέχρι 31 Αυγούστου, θα σε κάνουν να έρθει στο γήπεδο, θα με θυμηθείς. Μακάρι, δεν μπορώ να ξεχάσω τώρα όταν είχαμε μπροστά Τζιουβάνι, Ριβάλντο, Καστίγιο τώρα πήγαινες και παρακαλούσα να πάμε το Πανιούνιο. Ναι, ναι, τότε πήγαινες. Βέβαια πήγαινα, έχω και ένα φίλο. Δεν ξέρω αν από το όνομά του, που πήγα και σου ήταν πήγαινε, του Μαρινάκη. Εντάξει, φίλε μου, εντάξει. Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Εγώ πιστεύω ότι φέτος η ομάδα που θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα, οι μεταγραφές που θα έρθουν μάλλον μέχρι τέλος του μήνα, θα κάνουν τον κόσμο του Ολυμπιακού να βλέπει καλύτερο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες που θα έρθουν να μείνουν σαν κάποιους που είναι λίγο αδιάφοροι, μην πω και τίποτα άλλο, και θα γεμίζει το γήπεδο. Αυτό θα δω, εγώ προβλέπω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Δημήτρης από Ρόδο. Δημήτρης. Δημήτρης από Ρόδο. Από Ρόδο. Ολυμπιακός, καλός. Τάκη, ας πούμε. Ναι, ένα λεπτό. Λίγο τα ηχεία τα χαμηλώνεται λίγο, ρε παιδιά. Για πες. Λίγο όμως. Μήκρης από Ρόδο. Ναι, από Ρόδο. Λοιπόν. Άκαρε, εμείς δεν έχουμε πει το θέμα από τον Ολυμπιακό κάθε Κυριακή. Θα το μέχρι γιατί έχουμε ψηλοδιαρκείας και πηγαίνουμε 15-20 φορές τον χρόνο στο γήπεδο ναι. Από Ρόδο για να πούμε τον Ολυμπιακό. Μικροφωνίζει εδώ μέσα. Δεν έχει σημασία αυτό. Θα σου πω κάτι. Αυτός ο Ολυμπιακός, πραγματικά, επειδή τον βλέπαμε χθες το βράδυ εδώ. Ναι. Στο Μαντράκι περίοδο. Ωραία. Δεν βλέπετε. Συμφωνώ. Και δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Δηλαδή, αν μου πεις ότι βλέπετε, μπορεί να μου πεις τη γνώμη σου ότι. Συμφωνώ για αυτό το. Παιχτικός πάντα μιλάμε, έτσι. Παιχτικός. Συμφωνώ ότι η ομάδα. Ότι δεν βλέπετε. Ότι η ομάδα μετά τη φυγή του προπονητή τον Ιούνιο που ξεκίνησε η προετοιμασία. Κάπου δεν πήγαν τα πράγματα σωστά. Ήρθε ένας άλλος προπονητής, δεν έκανε καλή προετοιμασία, παίζει και ρόλο και αυτό. Πήγανε στραβά όλα από την αρχή, φίλε. Όλα. Γιατί αυτοί οι παίχτες, πέρυσι, παίζανε και στο Champions League, πήραν και το πρωτάθλημα 30 βαθμούς από το δεύτερο. Να σε προλάβω λίγο, να πω κάτι αν θέλεις, αν μου επιτρέπεις. Για προλαβαίνω. Ότι δεν ήταν αυτοί ακριβώς οι παίχτες. Τι ήτανε? Δεν ήταν ακριβώς αυτοί οι παίχτες. Πιο πολλοί, ρε παιδί μου, πιο πολλοί ήταν αυτοί. Δεν ήταν. Όχι, πιο πολλοί. Οι βασικοί δεν ήταν. Τι, δεν ήταν ο. Οι βασικοί δεν ήταν. Δημητρή, α φτιάξουμε λίγο τα ηχεία. Το ακουστικό το βάζει λίγο μακριά από το στόμα σου. Μακριά είναι. Είναι μακριά και η τηλεόραση κλειστή. Ωραία, πάμε. Λέγε. Κάτι με ζητάει. Σα λέω ότι οι βασικοί παίχτες του Ολυμπιακού ήταν από πέρσι 5. Ναι. Αυτό λέω, δεν ήταν η βασική πύλη. Ωραία, εγώ συμφωνώ ότι η ομάδα μας έχει πρόβλημα. Τι άλλο να σου πω τώρα, φίλε. Η ομάδα μας δεν βλέπετε και ο σκοπός μας ήταν να περάσουμε στο UEFA, περάσαμε και τώρα
η διοίκηση θα φτιάξει την καινούργια ομάδα. Θα φτιάξει την ομάδα, όχι από την αρχή μπορώ να πω, σχεδόν από την αρχή. Με καλούς παίκτες και με λεφτά, όχι 150.000 και 200. Με τέτοιες μεταγραφές των 150.000 και των 200 δεν κάνεις καλή ομάδα. Έπεσε η γραμμή. Όχι, δεν έπεσε. Εγώ θα ακούω. Εντάξει. Συμφωνείς. Δηλαδή, πήραμε το κάτι άλλο. Πήραμε το Μάρκο. Λέγαμε τις προηγούμενες εκπομπές και δεν βλέπω κάθε βράδυ. Ναι. Αυτά που λέγατε τέλος πάντων, εγώ δεν τα βλέπω. Δεν τα βλέπεις, ότι θα γίνουν μεταγραφές. Ξαφνικά ο Νιγμάρ ξεφανίστηκε από τη λίστα. Κάτσε, δεν ακούω. Νομιβός, που να σου πω κάτι, εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά. Αν τον ξέρεις εσύ... Είναι εύκολο να πατήσεις το όνομά του. Άκουσε. Εγώ πραγματικά δεν τον ξέρω. Άκουσε με, είναι εύκολο, φίλε. Είναι εθνική Βραζιλία, εσύ δεν είναι άγνωστος παίκτης. Και μπορεί να πατήσει το όνομά του εκεί, πώς το λένε εκεί μέσα στο ίντερνετ, να το δει τι κάνει, τι έχει, πώς έπαιζε και πώς παίζει. Δεν είναι παίκτης άσχετος, ούτε άγνωστος. Ναι, απλά όπως και ο Μάρτινς. Είναι μεγάλος παίκτης, φίλε. Ο Μάρτινς είναι μεγάλος παίκτης. Αυτό το ξέρω. Το ξέρω. Εγώ δεν είπα κάτι γι' αυτό. Ναι. Εγώ θα πω Νιγμάρ σε σχέση με αυτόν που πήραμε. Μα είναι δυνατόν να μην ξέρει τον Νιγμάρ, φίλε. Η Μπαρτσελόνα αυτόν ήθελε να πάρει και μπερδεύτηκε και πήρε τον Νέιμαρ. Τι έτσι είναι. Αυτόν ήθελε να πάρει και μπερδεύτηκε και πήρε τον Νέιμαρ. Που λέει ο λόγος. Έλα, λέγε. Όχι, απλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σύγκριση κάνεις τώρα. Αυτό το παίκτη που παίρνουμε ή τον Νέιμαρ. Εντάξει. Δηλαδή, ποια σύγκριση κάνεις. Παιχτικός. Γιατί έχει παίξει πριβάλλα από ό,τι λες. Εκεί. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Παίζουν παιχτικός. Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλον. Ο ένας έχει συμμετοχές στην Εθνική Βραζιλία. Για ποιον... Και άλλος έχει συμμετοχές στην Εθνική Ιταλία. Ποια εθνική. Για ποιον παίχτη λες, ρε φίλε, γιατί έκανα μια πλέον αστείο, είπα εγώ, τον έκανα τώρα. Ναι, το παίχτη που παίρνουμε τώρα από μαθαίνει. Αλλά δεν πάει. Αυτή τη θέση. Τον οδηγό, ποιος είναι αυτός. Α, δεν το ξέρεις, εσύ, εντάξει. Εγώ δεν το ξέρω, ρε φίλε, συγγνώμη, η οδηγία είναι καλύτερα ομάδα από την Ελλάδα. Άκουσα να σου πω κάτι. Μην πιάνεις σχόλια, γιατί μπορεί να πάρεις και ένα παίχτη που να παίζει στην Αλβανία, που λέει ο λόγος, και να είναι παιχταράς. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Δεν ξεχωρίζει. Δεν γίνεται αυτό. Άκουσε με να σου πω. Είναι πολύ Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα το χάσαμε λίγο το θέμα. Είναι πολύ Ολυμπιακός, αλλά θα σου πω κάτι. Μα, δεν είναι ποτέ δεν είσαι Ολυμπιακός. Βλέπω να σου πω κάτι στην εκπομπή που λέτε πριν από τον Άγγελ. Ναι. Όχι την εκπομπή που ακολουθώ χρόνια. Όχι τώρα, χρόνια. Χρόνια. Ήμουν Αθηναίος, παρακολουθούσα εκεί, διαρκεία στον Ολυμπιακό κλπ. Έτσι να έρθω μάθη δουλειά στη Ρόδο. Ναι. Τι λέμε εμείς. Η τελευταία χρονιά, θα σου πω κάτι, είναι σαν Ολυμπιακός τόσο, σαν Τάκης, Άκης κλπ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Η πιο αποτυχημένη, γιατί δεν έχει πετύχει τίποτα. Ποιος. Από θέμα μεταγραφών, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε, μόλις τελείωσε η σεζόν και λέγαμε 6-7 παίκτες μέχρι την προετοιμασία με το Σίλβα, αυτό δεν έγινε. Φεύγει ο Σίλβα, πάει σε πώς το λένε, σε... Ένα λεπτό. Με ρωτάς και με απαντάς μόνος σου. Στο Ευρώπιο πέντε καινούριους παίκτες, ο πρόεδρος μου είπε... Πώς το λέμε το παιδί. Άκουσε, Ροδίτη. Δεν πήραμε κανέναν κλπ. Άκουσε να σου πω κάτι, φίλε. Ωραία. Απαντάς, ρωτάς και απαντάς μόνος σου. Τι μου είπες, γιατί κάνει και μικροφωνίζει και γραμμή, είναι, δεν ξέρω. Άκουσε με. Συγγνώμη, είναι μακριά, εντάξει. Ναι, ωραία, άκου. Είπες ότι πήραμε, ότι φέτος με τον Σίλβα τι έγινε, έφυγε ο Σίλβα και... Και πήγε στην Πορτογαλία. Ναι, έφυγε. Και δήλωσε ότι μου είπε ο πρόεδρος ότι στο αεροδρόμιο θα έχω 5 καινούριους παίκτες και 2 μετά, ζήτησα 7 μεταγραφές. Αυτά είναι ψέματα. Φίλε, αυτά είναι παραμύθια. Πήγα ξαφνικά στο αεροδρόμιο, λέει, και βρήκα μια μεταγραφή. Φίλε, είναι ψέματα αυτά, σε παρακαλώ πολύ. Άσε γιατί. Στο site του Ρομπέρτο, στο site του Σίλβα είναι. Συγγνώμη, δεν είναι στο δικό μου site. Ναι, και τι έγινε που είναι στο Σίλβα, θα πάει να πει ότι είναι 100% έγκυρο. Τι είπα να πει, ρε φίλε. Μιλάμε, δεν καταλαβαίνουμε σε κάτι. Αλλά ο site του Σίλβα γράφει αυτό. Ναι. Πότε το έγραψε αυτό, τότε που έφυγε.
Γνάψα. Τότε που έφυγε, το γράψε αυτό. Μετά από μια εβδομάδα που έφυγε. Εντάξει, άκου, εγώ θυμάμαι όταν έφυγε, ευχαρίστησε τη δίκη του Ολυμπιακού, ευχαρίστησε τον κόσμο. Τους παίχτες. Τώρα το κάνει. Πέρασε υπέροχα, λέει, απλά είχε προβλήματα οικογενειακά και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό. Τώρα τι μου λες εσύ, και αυτό που μου είπες εσύ ότι έχει γράψει στο site, εγώ δεν τα πιστεύω και είναι όλα ψέματα. Άκουσα, δεν σου λέω, δεν έχω να και φίλε, εγώ είμαι Ολυμπιακός όπως και εσύ. Εγώ δεν είναι, άμα είναι κάτι στραβό, μην νομίζω ότι θα το θάψουμε. Δεν ξυγιόμαστε έτσι εμείς οι Ολυμπιακοί. Και γι' αυτό έχει επιτυχία η ομάδα μας. Γιατί αν είχε άλλα μυαλά ο κόσμος του Ολυμπιακού και ειδικότερα η Θύρα 7, στα 20 χρόνια που πήραμε τα 18 πρωταθλήματα, άμα είχαμε άλλα μυαλά, καινούργια μυαλά, κάτι άλλα μυαλά τέλος πάντων, θα είχαμε χάσει άλλα 5. Δηλαδή θα ήμασταν μείον 5 πρωταθλήματα τουλάχιστον. Εμείς είμαστε εδώ με τον Νάκη να λέμε ψέματα και να σας πείσουμε να πάτε στο γήπ. Τι είναι αυτά. Εμείς λέμε μόνο αλήθεια, δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα, ακόμα και για τους άλλους τους ανοίγουμε τα μάτια, τους Παναθηναϊκούς και τους ΑΕΚτζήδες, τους ανοίγουμε τα μάτια με κάποια πράγματα. Αυτά είναι όμως πρόβατα, δεν ακούνε, δεν τους νοιάζει, μάλλον τους δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα μου. Και εγώ σου είπα στην αρχή ότι τέλος καλό, όλα καλά, περάσαμε. Ο σκοπός μας ήταν να περάσουμε στην Ευρώπη, περάσαμε. Ο Μαρινάκης έχει κάνει 6 μεταγραφές μέχρι τώρα, θα κάνει άλλες 5, φτιάχνουμε καινούργια ομάδα. Και αν την είχε παρατήσει, και αν αυτά που λέτε, ότι δεν τον ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, πρώτον μπορεί να είχε φύγει, και δεύτερον, αν δεν είχε φύγει, δεν θα βάζει ούτε 20 εκατομμύρια, ούτε θα κάνει και μεταγραφές. Εγώ αυτό έχω να πω. Τέλος πάντων, το κανάλι είσαι από αυτό που βλέπεις, τι? Από αυτό που γίνεται. Τι από αυτό που γίνεται. Τι λέει, μωρέ. Τέλος πάντων, φιλάρα. Σοβαρά, δηλαδή, δεν βλέπω ότι προσπαθεί να με πείσει, γιατί είμαι και εγώ αρέσει ο Ολυμπιακός. Το πιστεύω ότι είμαι άρρωστο. Ξέρω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Ότι προσπαθεί να με πείσει ότι η ομάδα είναι αυτή που βλέπω εγώ τώρα. Αυτή η ομάδα. Αυτό το πράγμα που βλέπω εγώ τώρα αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Δεν κατάλαβες, ρε φίλε, τίποτα. Θα το πω άλλη μια φορά. Σου ξαναλέω. Η ομάδα μας δεν είναι καλή εφέτος. Κάποιοι παίξαν είναι διάφοροι. Αλλάξανε 2-3 προπονητές, 2 προπονητές. Κάτι δεν πήγε καλά τέλος πάντων. Υπάρχει μια διαφορία, δεν ξέρω. Θα τα πούμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Το θέμα ήταν να περάσουμε στην Ευρώπη, περάσαμε. Το θέμα ήταν ο Μαρινάκης. Το θέμα ήταν ο Μαρινάκης που είναι Ολυμπιακός σαν και εμάς. Έβαλε κι άλλα λεφτά, επένδυσε, έβαλε άλλα 20 εκατομμύρια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να πάρει κι άλλους παίχτες, για να φτιάξει καινούργια την ομάδα. Δεν έδειξε αδιαφορία, δεν την παρατάει στον δρόμο, δεν βάζω άλλα λεφτά. Δεν το λέει. Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Ότι έχω έναν πρόεδρο που είναι σαν και εμάς Ολυμπιακός, που είδε το στραβό της ομάδος μας, που κάτι δεν πάει καλά τέλος πάντων, αλλάζει κάποιους παίχτες. Αυτά που τα βλέπουν όλοι οι Ολυμπιακοί θα τα κάνει. Τότε τι άλλο να σου πω τώρα. Δηλαδή εύκολα πράγματα είναι. Και δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβει. Εντάξει, εγώ εύχομαι να σου πω κάτι τα καλύτερα και τι πρέπει να γίνει. Αυτό εμείς... Αλλά από εκεί πέρα να σου πω κάτι άλλο, δεν είναι κακό που λέμε και τα παράπονα σαν Ολυμπιακοί. Και σαν Ολυμπιακοί που να σου πω κάτι, είμαστε λίγο παραμεθόριο, αλλά ερχόμαστε. Δεν είπα, ρε φίλε μου, εγώ τους Ολυμπιακούς και στην Κάνανα έχουν πάει να κάτσουν εκεί πέρα, τους αγαπάω, όλους τους Ολυμπιακούς. Δεν είπα να πει ότι αυτοί που είναι στον Πειραιά είναι πιο Ολυμπιακοί από αυτούς που είναι στη Ρόδο. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Εμείς είμαστε λίγο μακριά απλά και δεν ερχόμαστε πολύ συχνά. Η αγάπη για την ομάδα, φίλε, άμα την έχεις, είσαι κοντά στην ομάδα. Άστο μακριά. Όταν έχεις αγάπη για την ομάδα, είσαι κοντά στην ομάδα. Δεν μετριάται η απόσταση το πόσο Ολυμπιακός είσαι. Δεν μετράται έτσι η απόσταση. Δηλαδή, είσαι στον Εύρο, πάνω απ' είσαι πιο λίγο Ολυμπιακός. Όταν αγαπάς την ομάδα σου, εγώ φίλους ήταν χτες στο γήπεδο, από την Καβάλα 8 άτομα, από τις Σέρες 4 άτομα. Θέλω να σου πω ότι η αγάπη για την ομάδα μικρή την απόσταση. Δεν λογαριάζει την απόσταση. Το καταλαβαίνεις. Για μας είναι αυτό που λες. Έτσι. Δηλαδή και που είσαι στη Ρόδο, εσύ δεν αγαπάς την ομάδα. Ποιος το πει αυτό? Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Άμα θες, θα τα ξαναπούμε άλλη φορά.
Πάμε σε άλλη γραμμή. Λοιπόν, παιδιά, φαίνεται ότι η ομάδα μας δεν είναι καλή. Το είπα από την αρχή, μην τρελαινόμαστε. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι έχουμε μια διοίκηση σωστή. Έχουν πέσει λεφτά στην ομάδα. Παρόλο που δεν παίζουμε στο Champions League, η ομάδα μας είναι 60 εκατομμύρια budget. Έχει 55 εκατομμύρια budget με 60. Είναι το budget της ομάδος μας, είναι του Champions League. Δεν είναι του UEFA. Και έδειξε ο πρόεδρος, το είπε, άμα χάσετε στο Ισραήλ μην γυρίσετε πίσω. Γυρίσανε. Ξαναφυγέτε. Άλλους παίρνει. Δύσκολο να το καταλάβετε. Τι νομίζετε, ότι εκείνες ικανοποιείται που βλέπει αυτή την ομάδα. Όχι μόνο εκείνες, όλη η διοίκηση. Όλοι που είμαστε δίπλα στον Ολυμπιακό δεν στεναχωριόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι την παρατάμε, εκείνη η διαφορά. Δεν την πάμε γάμα εθνική, δεν κάνουμε πουστιές, δεν πετάμε λάσπη, δεν συκοφαντούμε, κοιτάμε μόνο την ομάδα μας να πάρουμε το πρωτάθλημα και να πέσουμε στην Ευρώπη. Στα ίσα πάμε εμείς. Οι άλλοι πάνε, κάνουν ένα στραβά και πολεμούν τον Ολυμπιακό με μίσος. Και να σας πω και κάτι μια που το είπα αυτό. Φέτος το πρωτάθλημα θα έχει μεγάλο πόλεμο ο Ολυμπιακός από αυτές τις τρεις ομάδες. Πιο πολύ από πέρυσι. Αλλά θα φάνε καλά από ό,τι βλέπετε τις κινήσεις του Ολυμπιακού που γίνονται. Νομίζανε ότι επειδή... Ναι, θα πάμε σε γραμμή. Νομίζανε, σε βλέπω, αγόρι, σε βλέπω. Νομίζανε ότι επειδή αποκλειστήκαμε από το Champions League, θα παράταγε ο πρόεδρος στην ομάδα και δεν θα πηγαίναμε ούτε για UEFA ούτε για πρωτάθλημα. Με αυτό το πλευρό να κοιμούνται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Βασίλης Ολυμπιακάλα από Λαμία, καταγωγή. Ναι. Σε μια γλυκλατούμενη γειτονιά που σύνει του Βουκή, αλλά δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Τι είπες ρε φιλαράκο, για ξαναπέσω. Βασίλης, λέω, από Λαμία, καταγωγή Ολυμπιακάλα. Ναι, αυτό το άκουσα, μέχρι τη Λαμία είμαι μια χαρά. Και εδώ στην Αθήνα, σε μια βασιλοκρατούμενη περιοχή όπως είναι το Γουδί. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι, δεν σε ενδιαφέρει το Γουδί. Και εκεί βασιλοκρατούμενη. Δεν υπάρχουν φοβερό πρόβλημα. Μην μου πεις ότι ακούς. Λοιπόν, ναι. Να συνεχίσω την κουβέντα μου. Βέβαια. Λοιπόν, Τάκη μου, δεν με ενδιαφέρει και δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό που έγινε χθες με τον Ολυμπιακό, τον αγώνα. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, πώς δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει που προκριθήκαμε. Έτσι να λες. Και θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα προκρινόμαστε, Τάκη μου. Ναι. Δεν είναι πειρασμένα η εμφάνιση της ομάδας. Εμένα αυτό που με πειράζει είναι η αντιμετώπιση που έχουμε σήμερα από πολλούς Ολυμπιακούς. Ότι η ομάδα δεν ήταν καλή, δεν στεκόταν, δεν πήρε όλη αυτό. Οκ, γίνονται αυτά. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Μέχρι το κήπεδο γίνονται τα πάντα. Κάτσε, ρε φίλε. Εάν έμενε η ομάδα έτσι όλη τη χρονιά, η χθεσινή ομάδα να έμενε όλη τη χρονιά έτσι, με αυτούς εκεί που παίξανε χθες. Θα είχαμε πρόβλημα, δεν θα μας άρεσε κανένα. Σε κανέναν η ομάδα μας αυτή. Αλλά όταν βλέπουν αυτοί που λες, που μου είπες, ότι υπάρχει μια διοίκηση που κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να πάρει κάποιους παίκτες. Πού απογοητεύονται. Γιατί απογοητεύονται. Μαζί σου είμαι και συμφωνώ. Μαζί σου. Και κάτσε, δηλαδή, άμα, σου είπα και πριν στον άλλο το παιδί από τη Ρόδο, άμα έβλεπες μια διοίκηση, αποκλείστηκε από το Champions League, δεν την ενδιαφέρει να πάρει κανένα παίκτη, να προχωρήσει στο UEFA και να πάρουμε δύο το πράγμα. Άμα βλέπατε τέτοιο πράγμα, θα είχατε δίκιο. Να ήταν αδιάφοροι. Αλλά δεν το βλέπω εγώ αυτό, ρε παιδιά. Ναι. Δεν το βλέπω. Ναι. Γιατί, κοίτα να σου πω κάτι, φίλε. Ναι. Έχει κάνει έξι μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Είπα και πριν, θα πάρουμε άλλους τέσσερις και μπορεί και πέντε, αλλά το τέσσερις είναι σίγουρο. Στα δύο σεντρεμπάκ, ένα χαφ και μπροστά δύο παίχτες. Πού βλέπετε την αδιαφορία αυτή. Και εμένα δεν μου άρεσε χθες η ομάδα μου και στεναχωριόμουν. Και μέχρι να προκριθούμε πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη. Αλλά βλέπω όμως ότι η διοίκηση λέει, δεν πειράζει, άσου έτσι μωρέ. Δεν βάζω, αλλά δεν το βλέπω αυτό, ρε παιδιά. Δεν βάζω, να πει δεν βάζω λεφτά, να πει δεν με διάφορα. Καταλάβατε.
πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Δεν είναι αδιάφορη η διοίκηση για να είστε κι εσείς στεναχωρημένοι. Να είστε στεναχωρημένοι για τη χθεσινή απόδοση, συμφωνώ. Λοιπόν, Τάκη μου, να πω κάτι άλλο. Πες. Να πάμε περισσότερο. Πού να πάμε? Να πάμε λίγο πιο μακριά. Πάμε, πού, πιο... Να πάμε λίγο πιο μακριά. Ναι. Και άκουσε με, παρακαλώ. Πού να φτάσουμε. Το Ολυμπιακέ, είμαστε μια ομάδα και μια γροθιά. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να χρησιμοποιήσω την προσοχή μας, ναι, είναι σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το παραμύθι που στείλεται απέναντι από τον Ολυμπιακό και από την ομάδα μας, ότι εμείς είμαστε κακοί και όλοι αυτοί είναι καλοί. Εδώ γίνεται ένα δέντρο. Είμαστε εμείς κακοί και αυτοί είναι καλοί. Ναι, έπεσε. Ωραία. Αυτοί έτσι πετάνε στους δικούς τους οπαδούς, αν το κατάλαβα καλά, ότι έχουν καλή ομάδα. Εντάξει, θα το δούμε και φέτος. Δεν θα τα αρχίσει ο Κοντονής στο πρωτάθλημα, θα τα αρχίσει. Θα τα αρχίσει. Θα το δούμε ποιος είναι ο καλός. Γιατί και χθες άκουγα τυχαία σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάτι παουκτζίδες που εφέτος το έχετε στο τσεπάκι σας. Προς το παρόν στο τσεπάκι σας έχετε κάτι άλλο του Ολυμπιακού. Από το 85 και μετά που έχετε να πάρετε πρωτάθλημα. Από το 1985 και μετά. Το έχετε στο τσεπάκι σας. Καταρχήν αποφασίσατε φέτος ανακατεύετε στο Καραϊσκάκι. Ή το σκέφτεστε ακόμα. Αυτό λέω για τους παουκτζίδες. Για τους άλλους με τις σκροτίδες και με τα... μπαίνουν μέσα και κάνουν τα κήπεδα ζούγκλα. Θα τα πούμε και με αυτούς. Σιγά σιγά. Εγώ θέλω, ήθελα μάλλον μέχρι εχθές να περάσει η ομάδα μας. Έγινε και η κλήρωση. Βλέπω υπάρχει κινητικότητα στις μεταγραφές. Υπάρχει... Μόνο αδιαφορία δεν υπάρχει στη διοίκηση. Υπάρχει μόνο αγάπη από τον πρόεδρο μέχρι σε όλη τη διοίκηση απέναντι στην ομάδα μας. Εμείς οι οπαδοί του Ολυμπιακού το ίδιο, το αποδείξαμε χθες με 20.000 κόσμο. Σε ένα παιχνίδι τώρα, μέσα στον Αύγουστο, έτσι. Και ένα παιχνίδι που είχε σκεφτεί και ένα 0 εκτός έδρας. Δηλαδή ήσουν σίγουρα είχε περάσει. Τέλος πάντων, αυτό εμένα με ενδιαφέρει, ότι έχω διοίκηση που αγαπάει, που δεν είναι αδιάφορο για την ομάδα μας και αγαπάει την ομάδα μας. Και να σας πω και κάτι άλλο, έτσι. Δεν θυμάμαι το βάζω στην αρχή, μάλλον όχι. Έχουμε 16,5, κοντά στα 17.000 διαρκείας, 16,5 περίπου εκεί. 31 του μήνα του Αυγούστου που τελειώνει μεταγραφές, που σας είπα θα έρθουν 4 με 5 μεταγραφές, και επειδή όλοι φαντάζεστε ποιοι περίπου είναι και εγώ ακόμα περισσότερο, θα με θυμηθείτε ότι θα φτάσουμε πάλι τα 22.000 διαρκείας. Θα με θυμηθείτε. Με τους παίκτες που θα έρθουν θα έχουμε άλλη ομάδα που θα έχει άλλο ενδιαφέρον και στον οπαδό, ακόμα και στον απλό φιλάθλο, ενώ τους πιο μεγάλους τέλος πάντων, θα έχει ενδιαφέρον η ομάδα μας για να απολυθούν και τα υπόλοιπα διαρκείας, 22.000. Ενώ όλοι πιστέψαμε, μάλλον κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι τέλος πάντων είχαν πιστέψει ότι με ένα αποκλεισμό του Ολυμπιακού στο Champions League, στο UEFA τα διαρκές δεν θα φτάνουν 22.000. Εγώ είμαι σίγουρος θα φτάσουν 22.000. Έχω πολλούς φίλους που λείπουν σε διακοπές. Θα πάρουν τα διαρκείας. Έχουν μείνει κάτι λίγα στη θύρα 7 και στο υπόλοιπο γήπεδο. Και θα πάμε πολύ καλά, παιδιά. Θα με θυμηθείτε. Εγώ δεν έχω λόγο να σας πω ψέματα. Ούτε θα δω να σας πείσω, να σας παραμυθιάσω. Εσείς μάλλον παραμυθιάζετε από κάτι τέτοια που μπαίνετε εδώ μέσα και τα διαβάζετε και διαβάζετε τις παπαριές του καθενός που το παίζει ο Ολυμπιακός και λέει έλα μωρέ να φύγει ο πρόεδρος που αποκλειστήκαμε τότε από το Champions League να φύγει. Ποιος να φύγει, εσείς δεν διώχνετε τα κοπρόσκυλα τους πρόεδρους που έχετε που σας κοροϊδεύουνε και το παίζετε το Ολυμπιακή και να
κάποιοι Ολυμπιακοί να πιστέψουν ότι είναι έτσι τα πράγματα και να γίνει αυτό που θέλετε, αν δεν το πετύχετε. Καλησπέρα. Δεν το έχετε πετύχει και δεν το πετύχετε. Ποτέ. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Ναι, έλα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Ναι, γεια. Ακούω πολύ προσοχή εδώ στην ώρα. Ναι. Από Πελοπόννησο σε παίρνω. Ναι. Μάνος είναι το όνομά μου. Πώς είναι? Μάνος, Μάνος. Μάνος, ναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Άκουσα τις φορές, Λαράγη. Η κατάσταση είναι δεδομένη στον Ολυμπιακό εδώ και 40 χρόνια. Μπράβο. Πες. Είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι. Αλλά έχω να δω Ολυμπιακό φίλο την τελευταία δεκαετία. Πού? Την τελευταία δεκαετία έχω να δω έστω και στην τηλεόραση Ολυμπιακό. Ναι. Και έχω σταματήσει να βλέπω φίλο Ολυμπιακό, ναι, γιατί έχει απαξιωθεί τελείως. Ναι, αλλά... το άθλημα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα μιλάς και θα μιλάω κι εγώ μαζί. Δεν βλέπεις Ολυμπιακό, έχεις, πώς το είπες, έχει... Ολυμπιακός έχει αποξιωθεί... Α, το έχει απαξιωθεί το άθλημα. Δεν είπα ότι έχει απαξιωθεί ο Ολυμπιακός. Α, ναι, αγόρι, με αυτό γιατί τρελάθηκα. Το άθλημα. Και ο Ολυμπιακός έχει καταντήσει, ναι, ο μονόθαλμος που κυβερνά απέναντι στους τυφλούς, φίλε. Ναι. Και τι θέλω να πω με αυτό, για να μην το πάρει στραβά. Καλά, μονόφαλος με 50 εκατομμύρια budget και οι άλλοι με 3 και 5 και 7 το πολύ, δεν είσαι μονόθαλμος. Έχεις και τα δυο σου μάτια μια χαρά. Οι άλλοι είναι τυφλοί. Άκουσε με, άκουσε και εμένα, δεν ακούω μόνο εσένα. Μου μιλάς για 15 και 16, 22.000 διαρκεία. Ναι, τόσο, πόσο δεν θα βάλουμε, 40. Τη στιγμή που δεν έπρεπε να πατάει, ναι, ούτε ένας άνθρωπος στο γήπεδο. Γιατί ρε φιλαράκο? Γιατί έχετε πιάσει μια καραμέλα. Τι έχετε? Η οποία λέει θα πάρουμε φέτο το πρωτάθλημα και το, δεν το παίρνουμε. Ψέματα λέει. Θα ηρεμήσουμε τον κόσμο. Κάτσε ρε φίλε. Και ως εκεί. Δεν το παίρνουμε. Και ό,τι σπράξει το ταμείο και πουλήσουν τα μικρομάγαζα γύρω γύρω. Τι είναι αυτά, ρε φιλαράκο, εσύ είσαι Ολυμπιακό. Άκουσε να σου πω. Άμα ο Μαρινάκη θέλει να τον κρατήσει τον Ολυμπιακό και είναι μεγάλο επενδυτή και μεγάλο Ολυμπιακό, ναι, ναι, να ρίξει τη φράγκα και να, να μα πάει μια φορά στου τέσσερι. Πού, ποιου τέσσερι? Να τελειώνει. Κάτσε, φιλαράκο, ένα λεπτό. Στου τέσσερι του Τσαμπίου, δεν κλε. Πού? Μπράβο. Τι θέλει ο κόσμο του Ολυμπιακού, ρε φιλε, να παίρνει το πρωτάθλημα που έχουμε πάρει σαν άνθρωπο. Α, δεν το θες το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Κάτσε, κάτσε. Άκουρε, φίλε, φίλε, άμα θες να μιλάω κι εγώ, αν θες, σε παρακαλώ. Δηλαδή το πρωτάθλημα δεν το θέλεις. Γιατί αν δεν παίρνεις... Δεν το κάνω εσύ το πρωτάθλημα, εγώ βαρεθεί να παίρνω το πρωτάθλημα. Κάτσε ρε φίλε, να σου πάω. Άσε να τελειώσω. Εάν δεν πάρεις πρωτάθλημα, δεν παίρνεις το Champions League που θες να πας στους τέσσερις. Καταλαβες. Δεν το καταλάβες. Βρε, το κατάλαβα. Α, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Άκουσε με φιλαράκο. Σ' άρεσε φέτο η κατάσταση του Ολυμπιακού ή σ' αρέσει αυτή τη στιγμή? Άκου, άκου. Έτσι όπως είναι. Τα επιχειρήματά σου είναι μπανανόφλουδες. Σου ξαναλέω. Και ακούω και μου λες ότι μέχρι τον άλλο μήνα και τον παράλληλο θα φέρουμε 4-5 παιχνίδια. Ποιο παράλληλο, μόλι 31 Αυγούστου δεν θα του φέρετε. Τελειωμένοι παίχτε θα είναι που θα αντέξουν ένα-ενάμιση μήνα και μετά θα αρχίσουν οι καπατισμοί πάλι. Γιατί έχουμε δει το έργο. Το έχει δει το έργο. Δηλαδή ο πρεσβυτό Ολυμπιακό. Το ίδιο γίνεται, ρε εσύ. Άκουσε με ρε αγόρι μου να σου πω. Δε το λίγο σαν. Άκουσε με ρε φιλαράκο. Και μην το βλέπει σαν Ολυμπιακό. Θα σε κλείσει και θα πω μετά. Θα κλείσει τον Ολυμπιακό. Θε να μιλήσω. Εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα. Θε να μιλήσω ή θα σε κλείσω για να τα πω μόνο μου. Ωραία, πες. Άκουσε με. Αυτού του παίκτε που θα παίξουν ένα μήνα που θα είναι τελειωμένοι στο Καραϊσκάκι τα τελευταία 6 χρόνια έχουν έρθει. Έχουμε παίξει 18 παιχνίδια εντός και έχουμε 14 νίκες. Και έχουμε νικήσει από Γιουβέντους, Μάντσεστερ, Ρεάλ, τι? Με ποιους? Με ποιους, α, δεν ξέρεις, πού μιλάω στον αέρα, μιλάω. Έχεις νικήσει... Με ποιες ομάδες, ρε φίλε, μου λες? Του Champions League, ρε φίλε, λέω. 18 παιχνίδια εντός στο Καραϊσκάκι, έχω 14 νίκες και έχω νικήσει Manchester United. Έχω νικήσει Ρεάλ, έχω νικήσει Γιουβέντους.
Τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι δεν τα παίρνουν αυτοί οι παίχτες, τα παίρνει ο κόσμος. Άσε ρε φιλαράκο, σοβαρά. Και χθες γιατί ναι, το πήρα. Μόλις πάνε έξω. Άντε γεια! Άσε ρε φιλά, θα τους πάει στα νεύρα. Τα παίρνει ο κόσμος και χθες γιατί το πήρε ο κόσμος. Στο 90. Τι είναι αυτά που λένε εσύ. Καταρχήν, φίλε, δεν ξέρω αν είσαι Ολυμπιακός, μπορεί και να είσαι. Θα σου έλεγα να είσαι, δεν σε κατάλαβα καλά. Αλλά μάλλον, άσε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάς άσχημα με τον πρόεδρο. Έχεις μια διοίκηση που επενδύει 60 εκατομμύρια. Θες να πας στους 4 του Champions League. Πρέπει να έχεις 300 εκατομμύρια μπάτζετ για να πας. Πέρυσι η Manchester με 500 εκατομμύρια δεν πήγε ούτε στους ομίλους δεν προχώρησε. Στα νοκάουτ μετά. Και ούτε πρωτάθλημα δεν πήρε. Μα τι λες ρε φίλε. Είναι τόσο εύκολο ρε μάκες να έχεις 50 εκατομμύρια μπάτζετ και να πας στους 4. Μπορεί να τύχει, αποτύχει. Δεν είναι όπως ο Κολόφαρδος ο Παναθηναϊκός που με 4 παιχνίδια, με 3 παιχνίδια πήγε στους 4. Τι λες τώρα, μωρέ φίλε. Εδώ για να πας στους 4 πρέπει να παίξεις 30 παιχνίδια. Και να έχεις ένα μπάτζετ τουλάχιστον 150 εκατομμύρια με 200. Και να έχεις και την τύχη μαζί σου όλη, την τύχη της γης. Τι λες ρε φίλε. Και μου λες με ποιους παίκτες θα νικήσω. Και σου είπα 18 ομάδες, 18 παιχνίδια, έχω νικήσει τα 14. Έχω νικήσει Manchester, Ατλέτικο Μαδρίτης, Juventus. Όλες τις μεγάλες ομάδες έχουν νικήσει. Έχουν χωτατήσει το Καραϊσκάκι. Και τα τελευταία 3 χρόνια αυτές οι μεγάλες ομάδες στήσανε 2 παιχνίδια μεταξύ τους, τα φέρανε ισοπαλία και δεν πέρασε αγώστε στους 16. Και πέρυσι και πρόπερσι. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εγώ πριν στο τηλέφωνο το τελευταίο, γιατί τώρα παιδιά, κοιτάξτε, σας είπα και στην αρχή να πούμε 5 πράγματα για την ομάδα μας. Αν θέλετε να καβλαντήσουμε, να βρίζετε και να κάνουμε, αυτό μέχρι τη στιγμή, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Ωραία. Εσύ που πήρες και μου είπες ο τελευταίος, από την Πελοπόννησο, ούτε την... Δηλαδή, τι, άμα ήσουν από την Πάτρα, από την Κόρινθο, από τη Σπάρτη, από την Τρίπολη, γιατί δεν το είπες. Τέλος πάντων, και αυτό δικαίωμά σου που δεν το πες, δεν με νοιάζει. Αλλά ξεκίνησες πολύ με το Μαρινάκι, σαν να μην θες τη διοίκηση όλη του Ολυμπιακού. Αλλά πάμε στο Μαρινάκι. Και λες τι θα το κάνω το πρωτάθλημα, θέλω να με πάει στους 4 ο Μαρινάκι, να βάλει λεφτά. Καταρχήν, φιλαράκο, ο Μαρινάκης μια και είπες, γιατί σου είπα για να πας και στους 4 του Champions League πρέπει να πας στο πρωτάθλημα. Μπα βγεις τρίτος και να πας στους 4 του Champions League, άρα να ξέρεις και τι λες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η ομάδα του Ολυμπιακού μας με τη δίκη του Μαρινάκη την τελευταία εξαετία που έχει πάρει 6 σερί πρωταθλήματα και πάμε για το 7ο και αυτό το πάρουμε. Γιατί οι ενέργειες που κάνει θα τις δεις είναι πολύ καλές. Ήδη έχουν γίνει 6 μεταγραφές, θα γίνουν άλλες 4 με 5 τουλάχιστον. Και μεταγραφάρες, όχι ο Μαμούτε και ο Πλάτελας. Εντάξει. Λοιπόν, έχει φτάσει τον Ολυμπιακό στην 21η θέση της Ευρώπης. Δηλαδή,
από αυτό το Champions League που λες που παίζουν από όλες τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός με διοίκηση του Μαρινάκη, με τα 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα, είναι 21ος στην Ευρώπη. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά είναι το πιο σημαντικό από όλα να είσαι 21ος στην Ευρώπη. Από όλα αυτά τα μεγαθύρια που έχουν το δεκαπλάσιο μπάτζετ, οι πιο πολλές ομάδες. Γιατί ο Ολυμπιακός με 50 εκατομμύρια, να ξέρεις ότι από τουλάχιστον υπάρχουν άλλες 80 ομάδες, να μην πω παραπάνω, 80 ομάδες στην Ευρώπη που έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια μπάτζετ. Τουλάχιστον 80 ομάδες. Πάνω από 100 εκατομμύρια στο μπάτζετ. Και ο Ολυμπιακός έχει 55 με 60. Γι' αυτό κατορθώνει και παίρνει το πρωτάθλημα. Με τους παιχταράδες που έχει και πάει και κάνει τις φορείες μέχρι που κάποιες ομάδες φτιάχνουν και το παιχνίδι και αφήνουν τον Ολυμπιακό απ' έξω. Μην μου το αρνηθεί κανείς αυτό. Λοιπόν, και σου είπα. Αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού, που είναι η 21η στην Ευρώπη, έχει παίξει 18, εδώ στην τελευταία εξαιτία, παιχνίδια στο, πώς το λένε, στο Champions League και έχει πετύχει 14 νίκες. Έχει νικήσει, αν δούμε καλά, 3 φορές στην Arsenal. 2 ή 3. 3 φορές στην Arsenal. Έχει νικήσει τη Φέντε, την Dortmund, τη Juventus, τη Liverpool, τη Benfica. Για ποιες ομάδες λες ότι δεν νικάει ο Ολυμπιακός? Με ποιους παίκτες? Τη Real, τη Juventus, πώς λένε, τη Manchester United. Τι λες ρε φιλαράκο, δεν σε πάω πιο παλιά, δεν σου βάζω και την Άντερλεχτ την περσινή. Δεν σου βάζω, που και αυτή είναι μεγάλη ομάδα και έχει 150 εκατομμύρια budget έχει. Αλλά σου είπα και τα μεγαθύρια. Καλησπέρα. Αλλά έτσι όπως μίλησες, μάλλον δεν είσαι μόνο αντιολυμπιακός. Δεν γουστάς και το Μαρινάκι. Βέβαια, δεν τον γουστάς γιατί τον έχεις εσύ. Στην ομάδα σου, γι' αυτό δεν τον γουστάρεις. Έχεις τον Αλαφούζο, τον Μελισανίδη και τον Άλωνα. Πώς το λένε, τον Ιβάν, τον Τρομερό. Μα τι λέτε ρε παιδιά. Με ένα στραβοπάτημα που θα... Καλά, σας είπα πριν. Κάποιοι μη μασάτε στο ίντερνετ που σας, να σας κάνουν το άσπρο μαύρο. Μη μασάτε, παιδιά. Και βγήκε και όλος από το τηλέφωνο να μας πει τι είναι ο Μαρινάκη. Σωπά, ρε. Ωραία, να τον διώξω το Μαρινάκη, να φέρω το πρωί τον Αλαφούζο. Αυτό θέλεις. Ή τον Μελισανίδη. Να με πάει κάμερα εθνική. Είχα τον Κόκαλη και έφερα ένα άλλο δεν αναγκήκατα. Το Μαρινάκη. Και πριν είχα τον Ταϊφάκη, πιο πριν... Είχα μπλέξει κι εγώ με κάτι ιστορίες πιο παλιά, αλλά πάντα οι μεγάλοι πρόεδροι του Ολυμπιακού που αγαπάνε την ομάδα είναι αυτοί. Ο Γουλαδρής, ο Ταϊφάς, τους λέω και συνέχεια, ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης. Αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα. Και εσείς μέχρι... Και εσύ τώρα προφανώς είσαι από την άλλη ομάδα, που σε βάζω και βάφεις στα κάγκελα. Προφανώς. Είσαι από την άλλη ομάδα που σε πήγανε στη Γάμα Εθνική. Και το πρώτο σου που με παίρνει τηλέφωνο είναι «Έλα μωρέ με το Μαρινάκη να με πάει στους 4 της Ευρώπης». Ρε πήγαινε εκεί στο Κολοχανίο που είσαι, αν είσαι ΑΕΚ πάνω με 20 ή πάω, πήγαινε, να πάω στους 4 του κυπέλου Ελλάδος και μετά τα λέμε. Αλλά μια και είπα για βαθμολογίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, στη FIFA, στην UEFA, ο ΠΑΟΚ είναι γύρω στην 60η θέση. Ο Παναθηναϊκός γύρευε 180, η ΑΕΚ 250, 280. Και θα μου πεις για τον Ολυμπιακό που είναι στην 21η θέση. Που σας έχει χαζώσει τις ομάδες σας από παντού. Από μπρος και από πίσω, εντός και εκτός. Που έχετε να δείτε πρωτάθλημα πριν γεννηθείτε. Και τι,
Στο συνέδριο του Ολυμπιακού, τώρα που το θυμήθηκα, ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει και γήπεδο το ερασιτέχνη. Βοηθάει τον ερασιτέχνη. Πόσα θέλει, πόσα κάνει όταν δεν παίρνει, πάρτε τα. Και πληρώνει και του. Και βοηθάει και ο κόσμος του Ολυμπιακού με την κάρτα μέλους. Που πρέπει να το συνεχίσουμε να φτάσουμε 100.000. Όχι να καθόμαστε να λέμε τι έγινε, ποιο, δεν ήρθε ο τάδε παίχτης και ο άλλος ο παίχτης. Μα τι έγινε, δεν ήρθε ο άλλος, θα πάρουμε άλλο ένα. Και καλύτερο, όχι των 100.000 και των 150. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, εσύ. Τι κάνεις, Σάκη. Τρελάθηκα πριν από λίγο με ένα Πελοποννήσιο. Τον Άκη που τον έχει σήμερα. Δουλεύει ο Άκης. Δουλεύει. Σωτήρη με λένε, από Αθήνα παίρνει τηλέφωνο, γεια από σου. Πατήσια. Γεια Σωτήρη. Ήμουν αυτό στο γήπεδο. Ευχαριστημένος δεν είμαι βέβαια, αλλά περιμένω, όπως περιμένουν οι περισσότεροι Ολυμπιακοί, να ενισχυθούμε και να τα πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα. Εσύ τι λες? Εγώ είμαι ικανοποιημένος ότι περάσαμε στους ομίλους του UEFA, ότι έχουν ήδη γίνει 6 μεταγραφές και θα γίνουν και άλλες 5. Έτσι. Αυτό περιμένουμε όλοι. Να είσαι καλά και μπράβο σου που φαίνεσαι και μεγάλος ηλικία που αγαπάς την ομάδα μας γνήσια, όχι παραμυθένια, δεν μου κάνει ο ένας να φύγει ο άλλος. Εννοώ από την αγαπάω ρε φίλε, την αγαπάω. Εννοώ άλλος... και πάντα κοντά θα είμαι. Ένα λεπτό φίλε, γιατί μου την έδωσε ο προηγούμενος. Εννοώ ο προηγούμενος που δεν αξίζει να συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί του, αλλά εγώ τη συνεχίζω για να βλέπουν οι Ολυμπιακοί ποιοι είπαν να μας μπλέξουν σε ιστορίες. Λοιπόν, και λέει ο προηγούμενος, το πρώτο που είπε δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα, δεν παίζει αυτό. Να μην σε νοιάζει το πρωτάθλημα και τι θα τα κάνουμε. Και κάποια στιγμή λέει: τι θα τα κάνουμε, έχουμε πολλά. Σοπά, ρε φίλε. Το παιδάκι το 7χρονο που έχει δει 7 πρωταθλήματα, το ρωτάς άμα θέλει να δει και τα επόμενα. Του τα στερείς εσύ. Λοιπόν, Τάκη. Τα πρωταθλήματα θα τα παίρνουμε συνέχεια. Συνέχεια εννοώ να έχουμε καλή ομάδα. Αν βρεθεί άλλη καλύτερη ομάδα, το πάρει άλλη. Αλλά όσο έχουμε καλύτερη ομάδα, ποιος θα το πάρει, ρε παιδιά. Να σου πω κάτι, Τάκη. Εγώ που με έκανε, έλα, δεν πες μου. Καλύτερα άρα, που αργεί να αρχίσει το πρωτάθλημα, να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Ναι. Και αυτό. Δεν βλέπουμε κανένα μπροστά, φίλε. Βεβαίως. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Βεβαίως, φίλε μου. Να είσαι καλά. Φιλαράκο, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια που είπες για την ομάδα μας, ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, γεια, γεια. Γεια σου. Αμέσως. Εσείς είπατε τα κακά του Μαρινάκη πριν. Α, δεν βάζει λεφτά να βάλει να μας πάει στους 4. Μπράβο. Τα καλά τα λέτε. Δεν σε έχει κάνει υπερήφανους. Όχι, σας έχει κάνει. Και με έχει κάνει. Μας έχει κάνει όλους υπερήφανους. Πρέπει να πάμε στον δρόμο και έχουμε το κεφάλι ψηλά. Με διοίκηση να μην χρωστάει πουθενά, να μην κάνει απατεωνιές, να μην πετάει λάσπη όπως πετάει ο Αλαφούζος στην ομάδα μας, ο Μελισανίδης και ο Ιβάν. Το λέω και ο Ιβάν, ο Σαββίδης. Και το είπα και πριν, αλλά μέσα νεύρα μου, παιδιά, να σας πω κάτι. Το είπα και πριν. Ενισχύει και τον ερασιτέχνη. Όπως κάνουμε και εμείς. Με την κάρτα μέλους, 10 ευρώ. Με την κάρτα φιλάθλου. Που πρέπει φέτος να φτάσουμε 100.000. Και με την κλήρωση που έγινε σήμερα, με τις ομάδες από ΕΛΕ, πώς τις λένε, την άλλη, την Αστάνα, τέλος πάντων, και τη Young Boys, να πάρουμε και αυτά τα λίγα διαρκές που έχουν μείνει, τα 5.000 περίπου διαρκές που έχουν μείνει. Γιατί η δύναμη του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο ο Τσόρι και ο Φορτούνης. Και ο Μαρινάκης. Είναι και ο λαός του Ολυμπιακού. Όλοι μαζί, αυτή η οικογένεια έχει κάνει την ομάδα μας τόσο μεγάλη στην Ελλάδα από τότε που ιδρύθηκε μέχρι τώρα. Δεν έγινε ποτέ μεγάλη ομάδα γιατί είχε ένα παίκτη μόνο.
Γιατί είχε τα εκατομμύρια το φιλάθλο του Ολυμπιακού δίπλα, γιατί είχε μάκες προέδρους και Ολυμπιακούς και παιχταράδες. Γι' αυτό δεν έγινε τόσο μεγάλη ομάδα. Και ονομάστηκε Θρύλος. Πώς έτσι ξαφνικά. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ρατακή, καλησπέρα. Γιάννης από Καλυθέα, Ολυμπιακός. Από? Από Καλυθέα. Από Καλυθέα. Ναι. Ήθελα να πω κάποιοι Ολυμπιακοί, ναι, εκεί που μπαίνουν και ενημερώνονται να προσέχουν. Υπάρχει πολύ πόλεμος. Ναι, υπάρχει. Να μείνουν ήσυχοι. Όλοι μας συναχωρημένοι από την ομάδα. Ναι. Δηλαδή τι εννοώ, ότι αλλιώς έχουμε μάθει τον Ολυμπιακό. Κάτσε φίλε μου, ένα λεπτό. Η ναι, ομάδα μας πέρυσι πήγε πολύ καλά στο Champions League, αποκτήθηκε από ατυχία, ναι, και από ένα τρομερό λάθος του Ρομπέρτο. Βέβαια, από συμφωνώ, την άλλη, συμφωνώ, όλα, πήρε συμφωνώ, το πρωτάθλημα 30. Ένα λεπτό. Πήρε ναι, το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά. Έκανε 27 νίκες, 28, μια ισοπαλία και μια ήττα. Από έναν διαιτητή. Έτσι είναι, ναι, αν δεν κάνω λάθος. 28 έτσι, νίκες δεν κάναμε πέρυσι. Μια ισοπαλία φέραμε εκεί κάτω στην Κρήτη και μια ήττα με το Κοντονί. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Απλά ας πούμε είμαστε λιγάκι τώρα αυτή τη στιγμή όπως είδαμε και χθες λίγο στα κάτω μας. Ναι, και χρειαζόμαστε ενίσχυση αυτό, το ξέρουμε όλοι. Μα φίλε μου, ένα λεπτό. Μα φίλε μου, ήδη έχουμε πάρει 6 παίκτες, δεν τους βλέπετε. Και θα πάρουμε και άλλους 5. Αυτό λέω, αυτό έτσι, λέω κι εγώ, αυτό λέω κι εγώ. Απλά να μην προσέχουν, να προσέχουν ορισμένοι Ολυμπιακοί τι λένε και γιατί υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση. Πάρα πολύ και πόλεμος φοβερός. Φοβερή λάσπη που πετάνε και βρώμη. Να μην πω και τι άλλο. Βρώμικος πόλεμος όπως το λες. Ναι. Θα έρθουν οι παίκτες που πρέπει να έρθουν. Και τίποτα. Θα καμαρώνουμε πάλι τον Ολυμπιακό μας. Αυτά που είπες πριν τους αγώνες της Ευρώπης, στην Ελλάδα. Λυπημένους θα τους πικράνουμε κι άλλο και δεν θα έχουμε να αγωνόμαστε για τίποτα. Ναι, γιατί ρε παιδιά, όταν ακούω Ολυμπιακό που να μου λέει δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα, ξέρετε πόσο στεναχωριέμαι. Ποιος είσαι εσύ ρε Ολυμπιακέ που θα πεις δεν σε νοιάζει το πρωτάθλημα και δεν έχεις πάει και καθόλου στο γήπεδο. Έχει δίκιο, Ρετάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Ορισμένοι στον κόσμο τους, δεν ξέρω. Ή βλέπουν άλλα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ είμαι ευτυχισμένος που το γήπεδο είναι γεμάτο και είμαι απ' έξω εγώ. Δηλαδή, κάποτε έχει γίνει αυτό και είναι χαρά μου να είμαι εγώ, να μην πάω στο γήπεδο μου, τύχει κατά μην πάω και να βλέπω ένα 35.000 γήπεδο να είναι γεμάτο. Είναι χαρά μου αυτό. Πώς τολμάει κάποιος και λέει δεν θέλω το πρωτάθλημα. Πώς μπορεί. Και στους πιο πολλούς έτσι είναι. Απλά ορισμένοι πιστεύω παρασύρονται. Παρασύρονται από αυτά τα site. Και τα ραδιόφωνα και τον κάθε ένα που βγαίνει και λέει ότι το ναι, κάτω. Ωραία. Άκουσε με. Και αρχίζει και λέει το Μαρινάκι. Πες μου, εγώ σου είπα ένα κακό εφέτος του Μαρινάκι που έκανε ένα λάθος, που δεν πήγε καλά η ομάδα. Ενώ... Κατάλαβα, μας έτυχε αυτό με το προπονητή. Κάπου και εκείνη, και ο πρόεδρος μπορεί να φταίει. Που φταίει. Ωραία, τα καλά του Προέδρου θα τα πούμε. Είναι όλα μια χαρά, δεν έχουμε να αγωνόμαστε για τίποτα. Άκουσε. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να αγώνεται για τίποτα. Ναι, άκουσε με. Ναι, αγώνεται. Άμα δεν είχαμε καλό Πρόεδρο θα είχαμε αγωθεί. Δεν θα έπρεπε καμιά μεταγραφή. Ποιος το είπε αυτό. Άμα δεν έχεις Πρόεδρο να παθαίνει ζημιά οικονομική από το Champions League και την άλλη ώρα, την επόμενη μέρα, να βάζει 20 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό, θα είχαμε πρόβλημα, ρε φίλε μου. Και αυτό, και αυτό. Βέβαια. Και μου λένε τώρα, μου ξεκινάει με το Μαρινάκι. Και να σας πω κάτι, δεν θέλω να λέω εγώ συνέχεια μόνο τα καλά της διοίκησης, γιατί φαίνεται και λίγο σκόπιμο. Μπορεί να τον λένε κάποιοι άλλοι ότι το κάνω σκόπιμα. Αλλά δεν γίνεται να μην πω τα καλά της διοίκησης, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να μην πω τα καλά του τάδε παίχτη ή του τάδε προπονητή. Έτσι είναι, Τάκη. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι τελευταίο, λίγο να ηρεμήσεις κι εσύ. Πιο πολύ της πλάκα θα σου κάνω, μην το παρεξηγήσεις. Παίρνουμε το κακό παράδειγμα για πως είναι με το κουμπαράκι που τσακώνεστε και τσακωνόμαστε και εμείς οι Ολυμπιακοί. Δεν θα τσακώνεστε για κανένα λόγο. Ακριβώς. Εγώ με τον Τάκη τσακωνόμαστε για το καλό του Ολυμπιακού. Δεν θα βγούμε τον Ολυμπιακό. Έχει το κατάλαβα, διαφορά. Το κατάλαβα. Πλάκα σου κάνω. Όπως το βλέπω καμιά φορά και τσακώνεστε, ναι, ναι, ξέρω εγώ, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Δεν θα τσακώνεστε για κανένα λόγο. Θα τα βρίσκετε. Ναι, και να σου πω και. Δεν τσακώνουμε τον Τάκη. Απλά
διαφωνούμε και για το, και για το καλό της ομάδας μας. Δεν θα πούμε την ομάδα μας. Έχει διαφορά ένα τσακωμό με έναν άλλο τσακωμό. Ναι. Απλά να τα βρίσκεται να μην αφήνουμε να μην υπάρχει. Το τάκι μου, τι λες, το κουμπαράκι που το ξέρω από μικρά παιδιά. Και αυτά και κάτι άλλο έτσι πιο έτσι. Εντάξει. Στην πλάκα να το αφήνει στον Άκη να το λέει. Αυτό δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, κατάλαβα, εντάξει φίλε μου, ίσα. Αδίμονο. Ένα παιδί που το ξέρω σε 50 χρόνια το ξέρω. Έγινε, ναι. Λοιπόν, Τάκη, καλό βράδυ, αυτό θέλω να πω. Και εσύ, φίλε μου, να σε καλά. Και Ολυμπιακή, τίποτα, αφήστε τα αυτιά σας, τα μάτια ανοιχτά και θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Ναι, φίλε μου, ναι. Να σε καλά. Και επειδή είπα 21η θέση στην Ευρώπη πριν, φέτος, σήμερα, που έγινε κλήρωση του κυπέλλου UEFA, εάν δεν ήμασταν έκτη και ήμασταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητος, θα παίζαμε με αυτά τα καφενεία που κληρωθήκαμε. Ή θα είχαμε άλλες μεγάλες ομάδες. Όπως το τύχη του Παναθηναϊκού και του Πάκου, δεν θυμάμαι και δεν με νοιάζει. Θα πέσαμε με μεγαθύρια. Άραγε και αυτός όμως στον πρώτο Ολυμπιακό οφείλεται τόσων ετών, 6 ετών προσπάθειας και μεγάλης ομάδας που έχουμε με τα πρωταθλήματα να έχουμε φτάσει την ομάδα μας στο Champions League στην 21η θέση. Και στο κύπελλο UEFA να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητος. Πού, σε ποιον οφείλεται? Στον τάδε προπονητή που έφυγε ή στον τάδε παίκτη που έφυγε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος από Κολωνό, οπότε δεν σου λέω και τι ομάδα είμαι. Τι είσαι, Νίκος? Ο Νίκος από Κολωνό. Οπότε κατάλαβες και τι ομάδα είμαι. Ναι, Ολυμπιακός. Πες μου. Δεν υπάρχει, είναι ένα και αυτό. Λοιπόν, Τάκη, θα σας απαλλάξω εγώ, ας πω 5 κουβεντούλες να ακούσουν ναι, οι νεότεροι να θυμούνται παλιοί. Ναι, πες μου. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση, όποιος δεν γουστάρει το Μαρινάκι, ναι, και τον Αλαφούζο, να πάει να βάψει κάγκελα. Όποιος θέλει τον Άλωνα, να πάει με το Μελισανίδη. Όποιος θέλει το Σαββίδι να πάει πάνω. Λοιπόν, εάν οι άνθρωποι είναι ακατοίκητοι και γουστάρουν να είχαμε ένα Σαββίδι, ένα Λαφούζο, ένα Μελισανίδη, να πάνε εκεί. Πάει αυτό. Δεύτερον, επειδή είμαστε Ολυμπιακοί πολλά χρόνια, πηγαίναμε και βλέπαμε τον Ολυμπιακό με το Δρακόπουλο. Ζωά, με το Δρακόπουλο. Ναι, έχει 70.000 με την Παναχαϊκή. Σωστό. Δεν μας ενδιαφέρε, τη φανέλα πηγαίναμε και βλέπαμε. Ναι. Εντάξει. Τα ξέρει. Βεβαίω. Βλέπαμε τον Ολυμπιακό με τον Δρακού και τον Εντίδη. Ναι. Όποιοι θυμούνται. Και πηγαίναμε για την ομάδα και βγαίναμε 7η. Ενώ τώρα που φαίνεται. Με προέδρους τον ένα χειρότερο από τον άλλον. Ναι, σωστό. Ενώ τώρα που έχουμε πετυχημένους προέδρους και ο πρώην και αυτός που είναι τώρα ο Μαρινάκης, τι έχουν πάθει. Αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω ρε μάγκες, ότι δεν πρέπει να είναι Ολυμπιακοί ή πρέπει να είναι και κάποιοι λίγοι Ολυμπιακοί βλάκες να έχουν αποθυμένα, δεν ξέρω γιατί, τις προάλλες πήρε ένας που τα βάλε με το Μαρινάκι γιατί, εγώ νομίζω για τον Ολυμπιακό θα λέγει αυτή τη βλάκια που λέει συνήθως. Τα έβαλε με το Μαρινάκι γιατί δεν πήρε δουλειά από τον Δήμο, που δεν έχει καμία. Που είναι ο Μόραλης Δήμαρχος. Καταλαβαίνεις. Έλα ρε με το Μαρινάκι. Μου κόψανε το... Εκεί με τον Άκη μου να μια φορά εδώ. Και δεν μου δίνουν τη δουλειά. Και θα βάλε με το Μαρινάκι. Και με το Μαρινάκι που είναι στον Ολυμπιακό. Πρέπει να φύγει ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό. Επειδή δεν πήρε δουλειές από τον Δήμο. Παιδιά, έχουμε και τέτοια συμπτώματα. Παραδείγματα. Εδώ άλλος είπε ότι θέλει τα πρωταθλήματα. Λες. Έτσι ο προηγούμενος. Βρε ζώων, όταν ο Ολυμπιακός έβαζε 7 γκολ και μας στέλνανε σε όλες τις επαρχίες με πρωτάθλους και λιτόφτεγκο, σε ρώτησε κανείς όταν θα παίρναν τα πρωταθλήματα μουφα. Έλατε. Αυτός είναι ο Λάρτς. Όταν είχαμε ομαδάρα και έκαναμε τα πρωταθλήματα τότε δεν τον ενδιέφερε. Ναι, έλατε. Που έβαζε ομάδα 7 γκολ στο Άργο, στον Πύργο, ναι, όπου γούσαρα μας στέλνανε. Λοιπόν, εγώ ξέρω να πω ότι είμαστε Ολυμπιακοί για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο κάθε πρόεδρος που έρχεται και κάνει καλό στο Ολυμπιακό τον αγαπάμε. Βέβαια. Και όποιος δεν κάνει καλό, τον κυνηγάμε.
Τι κάναμε να πάρουμε πρωτάθλημα από τα χρόνια, ήρθαν εδώ, μας μαζέψανε, στρώσανε όλα τα τμήματα ερασιτεχνικά, παίρνουμε παντού πρωτάθλημα. Χάνουμε κάνα πρωτάθλημα σε κάποιο άθλημα και κάνουμε πλάκα ότι το χάσαμε φέτος στο τάβλι. Έτσι γιατί ακριβώς. Έχουν πρόβλημα με το Μαρινάκι. Άσο, δεν τους γουστάρουμε και δεν τους θέλουμε και στο γήπεδο. Και είναι και τυχεροί που αλλάξαν εποχές στο γήπεδο. Γιατί υπό άλλες συνθήκες θα είχαν φύγει πετώντας. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Είναι τυχεροί που πέσανε σε λάρτες εποχές. Έχεις δίκιο, φίλε. Καλή νύχτα. Για χαρά. Έχεις δίκιο. Είπε και ένα παράδειγμα τώρα ο φίλος που το έχω ξεχάσει κι εγώ. Το έχω πει άλλες φορές και εγώ και ο Άκης. Νικάμε παντού σε όλα τα αθλήματα. Πάτε καλά. Είστε καλά, ορισμένοι Ολυμπιακοί. Γιατί αυτούς εδώ τους βάλτους τους παίρνουμε χαμπάρι όλους. Και εσείς πιστεύω να πείτε αυτό το Πελοποννήσιο που ντράπηκε να πει την πόλη του από πού είναι, το χωριό του. Απλά το μόνο που διέφερε, έλα μωρέ, μας πάει στους 4 της Ευρώπης. Ρε μάγκα, δεν είσαι Ολυμπιακός, θα σου πω κάτι. Γιατί να μας πάει στους 4 και να μην μας πάει στον τελικό. Γιατί να μην μας πάει στον τελικό. Άρα και δεν είσαι τόσο Ολυμπιακός. Γιατί εγώ θα έλεγα, μα είχα κάτι τέλος πάντων, να έλεγα ρε, να μας πάει στον τελικό. Όχι να μας πάει στους 4. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Όπως κάθε. Από Καστοριά ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ναι. Σήμαστε λίγο. Να ρωτήσω κάτι. Ρωτά συνέχεια αν θα κατέβουμε στο Καραϊσκάκι φέτος. Ναι. Το έχεις πει 10 φορές. Ναι, 10. Μα είναι δυνατόν φέτος με ΕΠΟ δικιά μας, με τα χωριά που σας κερδίζουμε, όλα τα χωριά που σας έχουν κερδίσει στο Καραϊσκάκι και να μην κατέβουμε να σας κερδίσουμε εμείς φέτος. Λοιπόν, άκουσε, φιλαράκο. Είναι δυνατόν. Άκουσε με. Άκουσε με λίγο. Ναι, σ' ακούω. Έχεις την ΕΠΟ δικιά σου, τι είναι αυτό το πράγμα. Παίκτες έχεις, ρε φίλε. Παίκτες. Σε ένα μήνα, ΕΠΟ δεν χρειάζεται παίκτες. Δεν θες παίκτες. Φέτος θα πάρουμε το πρωτάθλημα όπως το παίρνεις κάθε χρόνο. Α, ναι. Κάναμε την καλύτερη μεταγραφή, πήραμε την ΕΠΟ. Άκουσε με. Υπάρχει καλύτερη μεταγραφή. Εντάξει, άκουσε με, ρε Βλάκα Πάουκ, άκουσε με. Σ' ακούω, ναι. Ναι, άκουσε με. Πριν 2 χρόνια που ήσουν 6 βαθμούς μπροστά, είχες την ΕΠΟ. Που λες εσύ, γιατί εγώ δεν την έχω, δεν με ενδιαφέρει κανένα. Σε πω από αυτά που λες εσύ. Γι' αυτό και δεν έμεινα 6 βαθμούς μπροστά και έμεινα 20 πίσω. Γιατί δεν είχα την ΕΠΟ, αλλά θα τους πω. Άκουσε με να σου πω. Άκουσε με τώρα να σου πω, ρε Χαϊβάνη, άκουσε με. 6 βαθμούς ήσουν μπροστά και έτρωγες 4 από την Ξάνθη, από την Τρίπολη και από τα Γιάννενα. Σου έφταιγε καμιά ΕΠΟ. ΕΠΟ δεν έφταιγε. Από έτρωγες τις 4 έφταιγε η ΕΠΟ. Πας καλά. Έφυγε ο Μίτσος, έφυγε ο Σπάβρας, έφυγε ο Κουκουλάκης. Αυτή τελειώσα φέτος. Πάνα. Άκουσε με, επειδή είσαι, πώς να σου πω, είσαι χαϊβάνι και είσαι και βλάκας, δεν θέλω να μιλήσω άλλο μαζί σου. Καλό βράδυ. Τι να σου πω, ρε. Τι είναι αυτά που είπες, χαϊβάνι. Αυτά που σου είπε ο προπονητής που έδιωξες. Ότι είπε του Σαββίδη, θέλω ένα παίκτη σαν τον Φορτούνη, σαν τον Τζόρι, σαν τον Ιντέγκε, σαν τον... ποιον άλλον είχε πει, σαν τον Πάρτο. Γιατί τον έδιωξε, επειδή είπε την αλήθεια, ε. Δεν είπε ο προπονητής που έφυγες, φεύγω γιατί δεν έχουμε την ΕΠΟ, φεύγω γιατί δεν έχω παίκτες. Βλάκα Παουγκτζή. Το κατάλαβες. Και μια και είπες για 5-6 χρόνια πώς τον παίρνει ο Ολυμπιακός. Ρε μάγκα, να σου πω κάτι άλλο. Από το 85 έχεις να πάρεις πρωτάθλημα. Τόσο εσένα σε έχει η ΕΠΟ μόνο με σένα. 85-32 χρόνια. Ρε, τις κακομοιρικές και τα προβλήματα που τα έχετε, μην τα βλέπετε στον αέρα, φταίει ο ένας, φταίει το άλλο. Κοιτάξτε την κακομοιριά σας, κοιτάξτε το κολοχανίο που έχετε, κοιτάξτε τους μάω-μάω που όταν έρχεται ο Ολυμπιακός το γεμίζετε και έχετε κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό και παίρνετε μέσα, πετάτε και διακόπτετε το παιχνίδι για να μην διασυρθείτε για άλλη μια φορά ακόμα. Και αφήστε αυτά που ξέρετε. Βάλτε και πέρα λεφτά που έχετε πάρει 10 εκατομμύρια και χέσει και φορά δασταλώνει και ο άλλος βάζει κάθε χρόνο 50 και 60. Και αφήστε αυτά το σπάδα και τις παπαριές που λέτε. Που πέρυσι ο ΠΑΟΚ πήρε τους πιο πολλούς βαθμούς από τη διαιτησία.
Ή μήπως στο πρώτο λεπτό πέρα στο πρωτάθλημα που δεν έδωσε καθαρό πέναλτι στο Φορτούνι. Στο πρώτο λεπτό, εκεί στο δοκάρι, εκεί δίπλα. Αυτά να τα λέτε εκεί πέρα στη θύρα 4. Να παίρνετε και κάποια μαλαματία να τα λέτε. Σε Ολυμπιακούς δεν τα λέτε. Δεν παίρνανε σε Ολυμπιακούς. Και βάλτε το καλά στο κεφάλι σας. Βέβαια σας πειράζει στα 20 χρόνια. Σας έχουμε ξεκολλιάσει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το δεχτείτε αυτό. Να, είναι νόμος. Είναι η φύση αυτή. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Με το περισσότερο κόσμο στην Ελλάδα, 6,5 εκατομμύρια, και εσείς δεν μπορείτε να περάσετε τον Άρη στα πρωταθλήματα. Τον Άρη που έχει 3 δεν μπορείτε να το περάσετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Ναι. Σπύρος, Ολυμπιακός. Ήμουνα χθες στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει, μην ασχολείσαι τώρα. Αυτός που λέει ότι είναι Ολυμπιακός, εγώ μεγάλωσα με ένα τραγουδάκι. Ναι. Όλοι οι Ολυμπιακοί από τα πρωταθλήματα. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν μέλος του ερασιτέχνη, παλιός αθλητής πυγμάχος του Ολυμπιακού. Και όσοι είναι Ολυμπιακοί και ακούνε, γιατί κάποιοι υποτίθεται ότι δεν ξέρουνε. Είμαστε παντού Ολυμπιακοί. Ναι. Μπορεί να έχουμε γαλουχηθεί με το ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά και τάβλη να παίζουμε, όπως έχετε πει και το έχετε ξαναπεί, θέλουμε να νικάμε. Βεβαίως. Δεν νοείται Ολυμπιακός χωρίς πρωτάθλημα και φέτος θα τα πάρουμε όλα παντού. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Παντού. Πάμε παρακάτω. Μία διαπίστωση θέλω να κάνω. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει θέμα Μαρινάκη. Ναι. Υπάρχει, είναι η δική μου διαπίστωση, ναι. Έτσι. Και όλοι έχουμε τη γνώμη μας στον Ολυμπιακό. Για πες. Εμείς είμαστε 3 αδέρφια και ο πατέρας μου 4 και τσακωνόμαστε μεταξύ μας γιατί ο καθένας έχει τη γνώμη του. Όχι τσακωνόμαστε με την καλή έννοια. Το κατάλαβα, εγώ το κατάλαβα. Ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ναι. Λοιπόν, είναι τα ενδοοικογενειακά μας των Ολυμπιακών αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Η διαπίστωση είναι η εξής. Παγκόσμια αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 μοντέλα. Ναι. Το ένα είναι, ας το πούμε, της Μπαρτσελόνα το Ολλανδικό, βγάζουμε παίχτες. Και το άλλο είναι της, ας το πούμε, Ρεάλ και των γενικά μεγάλων ομάδων που παίζουν με τα μπάτζετ των δισεκατομμυρίων και μπορούν και παίρνουν προπονητές διαχειριστές. Το πρόβλημά μας, επειδή είμαστε πολύ απαιτητικοί όλοι οι Ολυμπιακοί, είναι αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε με τα τεράστια μπάτζετ. Και δεν έχουμε την υπομονή να χτιστεί μια ομάδα από την αρχή. Άκου φίλε μου να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βάζει, είναι 60 εκατομμύρια το μπάτζετ του Ολυμπιακού, 60. Συμφωνούμε. Άκουσε με. Ο Μαρινάκης εδώ και 6 χρόνια είναι ο μόνος Έλληνας. Όπως... Δεν το συζητάμε αυτό. Άκουσε με. Που επενδύει σε μια πτωχευμένη Ελλάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Σε μια αυτό, χώρα που έχει φτάσει 2 εκατομμύρια άνεργους. Οι Ολυμπιακοί ξέρουν. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς όλοι μας είμαστε άρρωστοι και απαιτητικοί. Ναι. Θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε το UEFA και μετά το UEFA το Champions League και μετά το Champions League το διεπιρωτικό και μετά το διαπλανητικό. Δεν σταματάμε εμείς ποτέ. Ναι φίλε μου, ναι. Σωστό. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και γι' αυτό η ομάδα πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα 30 βαθμούς, ναι. Και θέλουμε συνεχώς το παραπάνω. Ναι. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα έχουμε εμπιστοσύνη. Ναι. Έτσι. Και υπομονή. Αργά ή γρήγορα θα το πάρουμε. Πρώτα το UEFA και μετά και το Champions League. Ναι, φίλε. Και μετά και το διεπιρωτικό και μετά και το διαπλανητικό. Είναι θέμα χρόνου. Ναι, φίλε. Έτσι. Ναι. Αυτά.